Όσον έχετε υποστηρίξει μετά το Σεπτέμβριο, ενώ σε εκλογές του Σεπτέμβριο και μετά, υπάρχει όριο, υπάρχει δηλαδή κόκκινη γραμμή για την οποία, πίσω από την οποία δεν κάνετε, δεν κάνει η κυβέρνηση. Γιατί για παράδειγμα θα συζητάτε ήδη την ιστορία των κόκκινων δανείων. Βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια απόκληση ανάμεσα στις υποστηριζόμενες από την κυβέρνηση, σωστές κατά τη γνώμη μου θέσεις, και την. Στο που μπαίνει το όριο. Την Τρόικα. Πού μπαίνει το όριο. Δηλαδή, αν βρεθούμε να κάνουμε, ας πούμε, να γίνονται πληστηριασμοί στα σπίτια των ανθρώπων για 50 και 60 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν θα φτάσουμε ποτέ. Υπάρχει εκεί. Η υπόθεση, μισό λεπτό. Υπάρχει η υπόθεση του ασφαλιστικού. Η γενική εικόνα είναι η εικόνα μείωση των συντάξεων. Υπάρχει η ιστορία τη φορολογία. Ένα από τα στοιχεία είναι αυτά που συζητούσαμε τώρα, είναι κι άλλα όμως. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί περιμένουμε διάφορα ισοδύναμα, τα οποία δεν τα πληρώνει κανένα άλλο. Εμείς είμαστε εδώ, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τα πληρώνουν. Υπάρχει ο ΕΦΙΑ που είναι δεδομένος και πάει λέγοντας. Υπάρχει για την κυβέρνηση μια κόκκινη γραμμή που λέει μέχρι εδώ, παιδιά. Και προς την Τρόικα εννοώ και τις συνεννοήσεις μέχρι εδώ, παιδιά. Δεν πρόκειται να πάω σε παραπάνω διαπραγμάτευση με ισοδύναμα του τύπου 50 χιλιάρικα, πώς το λένε, για τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Λίτση, οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης δεν εκφράζονται μόνο τώρα. Καταρχήν εκφράστηκαν και στο πρώτο 7μηνο της διακυβέρνησης. Εκφράστηκαν και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Εκφράστηκαν σε όλους τους τόνους όταν επί ένα 7μηνο η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε και συμμαχίες να αναπτύξει και συγκρούστηκε με τους πιο σκληρούς κύκλους των δανειστών που θέλανε πλήρης οπαίδωση των πάντων. Καταλήξαμε όμως. Καταλήξαμε επειδή η κυβέρνηση έθεσε τις κόκκινες γραμμές της και επειδή ο ελληνικός λαός στάθηκε στο πλευρό της κυβέρνησης, είπε ένα χειρό όχι στο δημοψήφισμα και τελικά πήγαμε σε μια συμφωνία η οποία έχει σκληρές δεσμεύσεις. Αυτό δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Δεν πάμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα οριοποιημένη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία και αυτά κερδίθηκαν μέσα από τη διαπραγμάτευση. Δεν κερδίθηκαν από μόνα τους. Οι πληστηριασμοί, όπως λέτε, της πρώτης κατοικίας. Έχουμε σαφή θέση και έχουμε πει ότι δεν θα αφήσουμε καμία πρώτη κατοικία να φύγει από τους Έλληνες πολίτες. Το έχουμε πει αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι. Και είμαστε ξεκάθαροι και είναι ο αγώνας ο οποίος θα δώσουμε το επόμενο διάστημα. Σε αντίθεση με όλους εκείνους, οι οποίοι οδήγησαν τους πολίτες σε αυτή την τραγική κατάσταση και με τη φοροπηκτική πολιτική, την οποία τώρα βέβαια την εξοκίζουν ως κάτι κακό, αλλά και με το ότι δεν. Στο δίλημα φορολογία ή ιδιωτικοποίηση, πώς απαντάτε? Ο κύριος Κεντρικό κλέθησε ένα θέμα πριν. Είπε, ας πούμε, για τον ΑΔΜΙΕ, που είναι ένα βαρύ θέμα. Μεγάλο θέμα. Αυτό. Πώς απαντάμε, πρόσθετη φορολογία ή ιδιωτικοποίηση? Είπε καταρχήν ότι θα προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χαρακτήρα και τη ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Mm-hmm. Και είναι και μία από τις επόμενες μάχες της διαπραγμάτευσης. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Κάνετε λάθος. Το δημόσιο αγαθό της ενέργειας είναι συγκεκριμένο και μπορούμε να κάνουμε και μια ολόκληρη εκπομπή για να συζητήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πετάμε ωραίες λέξεις όπως η ιδιωτικοποίηση. Αλλά πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες και προς το κοινωνικό σύνολο και προς το δημόσιο συμφέρον. Από την άλλη, οι ιδιωτικοποίησεις που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε συμφωνήσει και για ένα νέο ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον ταμείο, αλλά και για ιδιωτικοποίησεις οι οποίες θα σέβονται, κάνετε λάθος, γιατί έχει σημασία οι όροι υπό τους οποίους γίνονται ιδιωτικοποίησεις, το κατά πόσο προφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον, το κατά πόσο προφυλάσσεται το περιβάλλον. Μίλησε για επενδύσεις. Επίσης και οικονομώς δεν μπορεί να κάνει και τα δύο σύζα. Δηλαδή, από τη μία ο κ. Κεδίκογλου λέει ότι αντιστρατευόμαστε σε οτιδήποτε ιδιωτικό και αντιστρατευόμαστε ιδιωτικό και από την άλλη λέει ότι ξεπουλάμε τη χώρα. Μην ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Εσείς δεν είναι το δικαστήριο. Δεν θα πάρετε λόγια στο μάτι.